ο κορυδαλός και τα μικρά του. Ένας κορυδαλός είχε τη φωλιά με τα μικρά του σε ένα χωράφι σπαρμένο σιτάρι. Τα άφηνε μόνα τους και πετούσε κάθε μέρα για να τους βρει φαγή. Όταν έγινε το σιτάρι, επειδή φοβόταν μην έρθουν οι θεριστές, είπε στα μικρά να προσέχουν και να ακούσουν καλά τι θα λένε οι άνθρωποι. Μία μέρα που ο κορυδαλός είχε φύγει από τη φωλιά του, ήρθε ο χωρικός να κοιτάξει το σιτάρι του. «Καιρός είναι», είπε στο γιο του, «να θερίσουμε. Πήγαινε να πεις στους γείτονές μας να έρθουν και αυτοί αύριο πρωί-πρωί να μας βοηθήσουν». Όταν γύρισε ο κορυδαλός, τα μικρά του είπαν ότι είχαν ακούσει και του ζητούσαν να τα πάει σε άλλο σίγουρο μέρος. «Έχουμε καιρό», τους απάντησε. «Αν περιμένει να τον βοηθήσουν οι γείτονές του, δεν έχουμε φόβο να θερίσει αύριο». Την άλλη μέρα ήρθε πάλι ο χωρικός και σαν είδε πως το σιτάρι έγερνε βαρύ-βαρύ, είπε στο γιο του. «Μη χάνουμε ούτε στιγμή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τους γείτονές μας. Ας φωνάξουμε το σόι μας. Τρέχα και πες στους θείους και ξαδέρφους να είναι εδώ αύριο πρωί-πρωί, να αρχίσουμε το θέρο». Πιο φοβισμένα ακόμα τα πουλάκια είπαν στη μανούλα τους τα λόγια του χωρικού. «Αν είπε μόνο αυτά», τους απάντησε, «μη φοβόσαστε. Γιατί οι συγγενείς έχουν πάντα τις δικές τους δουλειές». Την άλλη μέρα ο Γιώργος ήρθε πάλι και όταν είδε πως το σιτάρι κόντευε να πέσει χάμω, φώναξε του γιου του. «Δεν μπορούμε πια να περιμένουμε τους γείτονες και τους συγγενείς μας. Πάμε οι δυο μας τώρα να κονίσουμε τα δρεπάνια μας. Αύριο τα χαράματα θα πιάσουμε δουλειά και θα θερίσουμε μόνοι μας». «Καιρός να φεύγουμε», είπε ο κορυδαλός στα παιδιά του. «Μια που ο αφέντης αποφάσισε να κάνει τη δουλειά του μοναχός του, τότε στα αλήθεια θα θερίσει αύριο το σιτάρι». Επιμήθειον. Να κάνεις πάντα τη δουλειά σου μοναχός σου.